Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπου σήμερα έχουμε το ματσάκι ανάμεσα σε Trailers και Grava Thunders. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε με τους Grava Thunders να είναι στην πρώτη επίθεση της αναμέτρησης. Με τον Ντούρμα να βρίσκεται κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, να μην μπορεί όμως να αφήσει την μπάλα μέχρι στο καλάθι. Trailers τώρα με Παπαδόπουλο, Αντωνίου άφησε και πάλι στον συμπαίκτη του. Δεν πέρασε η πάσα, Αντωνίου με το δεξί χέρι δεν θα εκτελέσει σωστά. Είχε το rebound, αλλά στην συνέχεια έχουμε μια λάθος πάσα από την πλευρά των Thunders. Πάλι Παπαδόπουλος, μένει στην επίθεση οι Trailers. Τριόχος, φτάσε κοντά ο Βλάχος, όμως έγινε το κλέψιμο. Πάσα στη γωνία για τον Γκόγκο. Δίχως θα εκτελέσει για τρεις και έχουμε και το πρώτο καλάθι στο μάτς. Είναι και τρίποντο μάλιστα, διαχείρος Δίχου. Έρχεται το πρώτο καλάθι για τους Grava Thunders, 0-3 λοιπόν. Πάσα χέρι με χέρι. Ο Βλάχος έφτασε κοντά, σηκώθηκε και ευστόχησε για το 2-3. Ανοίγουν λογαριασμό και οι γηπεδούχοι. Τσακέτας. Πάρα απέναντι για τον Γκόγκο, ο οποίος θα εκτελέσει για 3, δεν θα έρθει το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τους Grava Thunders. Παπαδόπουλος. Παίρνει το screen από τον Τριόχο, ο οποίος θα βρεθεί στο έδαφος, η μπάλα στη γωνία. Μια εκτέλεση για 3 για τους Trailers αυτή τη φορά, όμως είναι άστοχη και αυτή. Φεύγει μπροστά ο Γκόγκο στον εφνιδιασμό, στο ένας με έναν πήγε, δεν μπορούσε να ευστοχίσει. Παπαδόπουλος θα το πάρει το σουτ και θα το βάλει κιόλας. 5-3. Πρώτη εύκολη εκτέλεση πίσω από τα 6.75 και για τους Trailers τώρα. Και τα σάφη στον Ντούρμα, θέλει να πλησιάσει εκείνος κοντά στα εξωμένα χέρια του Περιόχου, θα τον νικήσει για το 5-5. Αντωνίου. Πάλα στον Παπαδόπουλο. Σταματάει εκείνος, αφήνει έξω. Βλάχος του δίνει και πάλι, βρέθηκε κοντά, κόπηκε αντικανονικά όμως. Ο παίκτης των Trailers. Ο Ντούρμας είναι αυτός που κάνει το φάουλ. Το πρώτο ομαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους. Παπαδόπουλος στη γραμμή, θα βάλει την πρώτη βολή για το 6-5. Μέσα και η δεύτερη. 7-5 πλέον το σκορ. Να μπαίνουμε σιγά σιγά στα 7 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλεπτού. Συμπίδης την μπάλα στη γωνία. Ντούρμας. Πάλι Γκόγκος. Θα γίνει το κλείσμα από τον Τριόχο, αλλά έχουμε και βήματα στην συνέχεια από τον Βλάχο. Δίχως σάψε και πάλι στον Τσακέτα. Γκόγκος θα εκτελέσει για 3, είναι το σουτ. Και εύστοχο. Με το 7-8 πλέον. Και πάλι το δωδάδευμα στα χέρια των Grava Thunders. Θα γίνει και το κλείσμα τώρα από τον Τσακέτα. Πέρασε ωραία ο Γκόγκος, αλλά ήταν, έφυγε δυνατά μπροστά η μπάλα, δεν μπορούσε να την προλάβει. Έγινε το λάθος έτσι και από την πλευρά των Grava Thunders. Βλάχος παίρνει την εκτέλεση, δεν μπαίνει το καλάθι. Τελευταίος ακούμπησε παίχτης των γηπεδούχων, ο Αντωνίου. Είναι αυτός που παραδέχτηκε την βρήκε τελευταίος την μπάλα. Έτσι η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους τώρα. Τσιμπίδης άφησε στον Δίχο μια προσποίηση από εκείνον και εκτέλεση στην συνέχεια για το 7-10.
Αντωνίου. Στο συν 3 η Γκράβα Φαντέρς. Παπαδόπουλος θα πάρει ένα σούτ από το πλάι, μπαλά στο σίδερο, Τσιμπίδης μαζί στο rebound. Βάζει ταχύτητα τώρα, θέλει να βγάλει γρήγορα μπροστά την ομάδα του. Έφυγε παρά τα χέρια του Βίχου, δεν παρενεύει ο περίοχος. Έτσι η κατοχή είναι τώρα για τους γηπεδουκούς. Ο Παπαδόπουλο να φτιάχνει την επίθεση. Δεν πέρασε η πάσα, την κατάλαβε ο Ντούρμας. Τσακέτας. Ψηλά για να τον πιέσει το κατέβασμα ο Παπαδόπουλος, ο οποίος τώρα πάει μπροστά του. Γκόγκος. Θα κοπεί και αυτή η πάσα. Θα βγει στον ευθυδιασμό. Ο Βλάχος δεν μπορεί να τον προλάβει ο αντιπαλός του, αλλά θα στοχίσει το lay-up. Ο Παπαδόπουλος ακολούθησε την πάση και μάζεψε ξανά. Και πάλι Βλάχος, ακόμα μια ευκαιρία χαμένη, απανωτές χαμένες ευκαιρίες από τον παίχτη των Trailers. Και έτσι δεν αλλάζει αυτό το 7-10. Κατοχή ωστόσο παραμένει σε χέρια γηπεδούχων. Θα επιχειρήσει τώρα ένα σουτ πίσω από τα 65 Βλάχος. Θα καταλήξει έργο η προσπάθειά του. Και έτσι δεν θα μπορέσει ούτε τώρα να φέρει τους πόντους για την ομάδα του. Τσιμπίδης. Γκόγκος πέρασε στον Βίχο. Κυριόχος είναι πάνω του. Θα κόψει καλλιώς την προσπάθεια ο Αντωνίου. Παπαδόπουλος. Στη πάσα, ο Ντούρμας όμως βρέθηκε και στην πορεία της μπάλας. Τσακέτας. Τσιμπίδης, είδε την κίνηση του Ντούρμα, όμως έγινε και το λάθος. Βλάχος, ωραία, θα αφήσει τον Παπαδόπουλο, αδύναμο τελείωμα από εκείνον. Βλάχος στη δεύτερη ευκαιρία, ούτε και τώρα θα μπει το καλάθι, τάπα στην συνέχεια του Βίχου. Απανωτές ευκαιρίες για τους Trailers. Αδυνάτησαν εκεί οι Γκράβα Φαντέρς να καθαρίσουν τη φάση με ένα rebound. Και έτσι οι γηπεδούχοι έβρισκαν και νέες ευκαιρίες για την επίθεσή τους. Ενώ τώρα ο Νάσης θα περάσει για πρώτη φορά στο μάτι στην θέση του Γκόγκου από την πλευρά των Γκράβα Φαντέρς. Μέσα η πρώτη. Τον Βλάχο. Κάνει την δεύτερη, είναι εκεί όμως ο περιόχος για να πάρει το rebound. Κλείστηκε από δύο, πιέστηκε από Ντούρμα και Τσιμπίδη. Μαλά κατέληξε εκτός και έτσι παραμένουν οι Trailers στην επίθεση. Βλάχος πήρε. Κυκλοφόρησε η μπάλα, έφτασε στον Παπαδόπουλο, θα σηκωθεί εκείνος υποπίεση, θα στοχίσει, Τσακέτας μάζεψε. Ο Παπαδόπουλος είναι μπροστά του για να τον δυσκολέψει στο κατέβασμα. Νάσης, μπάλα στον Βίχο. Ζήτησε και πήρε ο Ντούρμας, ο οποίος θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. 8-12. Στο συν 4 η Γκράβα Φαντέρς, 3 αλλαγές τώρα για τους γηπεδούχους. Με τον Σταυριανάκη να περνάει στο μάτι, τον Γιώργο Σταυριανάκη, όπως και τον Νίκο Σταυριανάκη. Ενώ και ο Ζαφρακόπουλος πάτησε πάρκε τώρα για τους Trailers. Άστοχη βολή μαζί ο Σταυριανάκης. Τσιμπίδης προσπαθεί να τον δυσκολέψει, πέρασε όμως. Αλλά έξω και πάλι στον Σταυριανάκη ο Γεωργούτσος. Πήρε την εκτέλεση, δεν πήγε το καλά, όμως η μπάλα παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Ο Παδόπουλος πέρασε. Σταυριανάκης προσποιείται, κάνει βήματα. Μιχαήλ τώρα στο μάτς για τους Γκράβα Φαντέρς. Βίχος. Τσακέτας αποφάσισε να πασάρει τελικά. Τσιμπίδη στα 10 δευτερόλεπτα. Θα βάζει εκεί με πολλά κορνιά.
θα κερδίσει τελικά το φάουλ. Τσιμπίδη στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη, 8-13. Μέσα και η δεύτερη, αλλά αυτός ο Τσιμπίδης από την γραμμή. 8-14 πλέον. Παπαδόπουλος. Πέρασε η πάσα. Ένα σούτ από μέση απόσταση, εύστοχο από τον Ζαφρακόπουλο. Πρώτο καλάθι για τον ίδιο. 10-14. Ένα τελευταίο δίλεπτο τώρα στο πρώτο δεκάλεπτο. Μιχαήλ με το δεξί θα στοχίσει, Ζαφρακόπουλος. Πέρασε. Πέρασε στον Παπαδόπουλο, ανάμεσα από δύο παίχτες εκείνος δεν μπορεί να στοχίσει. Τσακέτας μάζεψε, τον μπάλα πέρασε εκτός. Παπαδόπουλος και πάλι ψηλά για να πιέσει. Στο τσακ πέρασαν το κέντρο οι φιλοξενούμενοι. Τσιμπίδης. Ο Μιχαήλ θα εκτελέσει από το πλάι, αλλά είναι πολύ κακό το σούτ του. Τσιμπίδης προσπάθησε για το επιθετικό rebound, καθάρισαν όμως οι trailers. Ζαφρακόπουλος. Ένα σου τριών πόντων άστοχο όμως. Γεωργούτσος στο επιθετικό rebound, με το δεξί χέρι θα σημαδέψει φάουλ αυτός. Τσακέτας. Αυτή στον Τσιμπίδη. Και πάλι Τσιμπίδης. Φτάνει κοντά. Νάσης. Μετά την προσπίση προσπάθησε να εκτελέσει. 49 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Παπαδόπουλος τώρα για τους γηπεδούχους. 10-14 υπενθυμίζω το σκορ. Ζαφρακόπουλος. Σε στο πλάι. Σταυριανάκη θα εκτελέσει για δύο και θα βρει στόχο. 12-14. Γιώργος Σταυριανάκης σημάδεψε σωστά. Και πλέον στο δίποντο πλησιάζουν οι γηπεδούχοι. Τσιμπίδης. Τσιμπίδης κρατάει στα 10 δευτερόλεπτα. 13 για το δεκάλεπτο. Φτάσε κοντά. Κόβηκε η προσπάθειά του. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα στο χρόνο επίθεσης. Και 8. Χρονόμετρο για το 10 λεπτό. Νάσης, μπαλά έξω στον Βίχο, θα εκτελέσει για να προλάβει για το χρονόμετρο εκείνος. Μπαλά πάει πίσω από το ταμπλό. Παίζεται κανονικά το μάτς, 2 δευτερόλεπτα, ένα σούτ από το κέντρο. Δεν θα βρει στόχο ο Σαβριανάκης. Και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ να γράφει 12-14. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς. Το οποίο και μόλις ξεκίνησε. Στο 12-14 βρισκόμαστε. Με τους τρέιλερς να έχουν πλησιάσει στα τελευταία λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου στους δύο πόντους πλέον. Σταυριανάκης είναι στο έδαφος. Σε ελπίζουμε να μην έχει πάθει κάτι το σοβαρό. Τώρα θα σηκωθεί. Με τη βοήθεια συμπαικτών και αντιπάλων θα περάσει εκτός. Δεν φαίνεται να μπορεί να συνεχίσει, κουτσένει. Συνεχίζουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αλλά έχουμε και μια νέα διακοπή. Υπάρχει ένα θεματάκι με τον παίχτη των Thunders. Ο Γκόκος πέρασε το μάτς. Παπαδόπουλος. Ο
Σταθοπούλος και πάλι μια ψηλή πάσα που πέρασε στον Ζαφρακόπουλο. Σταματάει την τρίπλα αυτός, ψάχνει συμπαίκτη, δεν βρήκε όμως κάποιον διαθέσιμο. Τσιμπίδης. Καλά στη γωνία στον Γκογκό. Δίχως τώρα. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση. Ο Γκογκός θα εκτελέσει για 3 και θα το βάλει κιόλας. 12-17. Βλάχος για 2 πόντους στο σουτ, την μπάλα στο σίδερο. Μαζέψε ο Νάσης. Τσιμπίδης τώρα να λαμβάνει να κατεβάσει. Τσιμπίδης παίζει με πλάτη, θα γίνει το κλέψο από τον Ζαφρακόπουλο. Συνδυασμός για τους τρέιλερς, ανενόχλητος ο Βλάχος θα τελειώσει τη φάση, 14-17. Νάσης, καλά στον Τσιμπίδη. Γκόκος ζήτησε ο βήθος και πήρε στην κορυφή για να εκτελέσει για 3. Αυτή τη φορά είναι αστοχωτό σουτ. Τσιμπίδης έδωσε τη μάχη του, όμως το rebound είναι αμυντικό. Και φεύγει μπροστά ο Ζαφρακόπουλος. Τον κόβει με φάουλ ο Γκόκος. Βολές τώρα για τους τρέιλερς. Δίχως 15-17 πλέον το σκορ. Ένα κακό σουτ για τους Γκράβα. Θετικό rebound όμως, η μπάλα πάει έξω. Βγει στον εφνιδιασμό τώρα ο Βλάχος και θα σκοράρει για την ισοφάριση. 17-17. Υπήρξε ένα θεματάκι νωρίτερα με την κάμερα, γι' αυτό και διακόπτει έτσι από το Μαϊ ροή. 19-17 πλέον το σκορ. Με τον Βλάχο να βάζει μπροστά και πάλι τους τρέιλερς. Γράβα Θάντερς τώρα στην επίθεση με τον Τσιμπίδη να αφήνει στον Ντούρμα και πάλι Τσιμπίδης. Φτάνει κοντά, κόβεται όμως τα ίσα. Παπαδόπουλος. Ο Βλάχος και η μπάλα έφτασε στη γωνία. Ζαφρακόπουλος ανενόχλητος πήρε μια εκτέλεση, αλλά η προσπάθεια του κατέληξε ερμπολ. Τακέτας περνάει με ωραίο στυλ. Πιέζεται τώρα από τον Παπαδόπουλο. Τσιμπίδης λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Δίχως. Τακέτας ακόμα μια τάπα. Πολύ καλή και τώρα η αντίδραση της άμυνας των γηπεδούχων. Στα 8 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των Γκράβα Θάντερς. Τσακέτας. Κάνει τις τρίπλες, 2 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει ο Τσιμπίδης. Άστοχα όμως, δεν βρήκε στο Στεφάνι μπάλα και γι' αυτό υπάρχει και αλλαγή κατοχής. Βγήκε και αυτή η άμυνα από τους γηπεδούχους, οι οποίοι στις τελευταίες φάσεις δείχνουν κάπως να ελέγχουν τα πράγματα. Παδόπουλος. Και το screen, μπαλά έφτασε στον Βλάχο. Ο Παδόπουλος ξανά. Κρατάει, βγαίνει πιεστικά ο Τσιμπίδης, θα απλώσει και το χέρι του και θα κάνει το φάουλ. Ο Παδόπουλος. Πέρασε η πάσα
Ωραία, κυκλοφορούν την μπάλα οι Trailers για να έρθει και ο Γιώργος Σταυριανάκης και να εκτελέσει για 2. 21-17. Πολύ ωραία εδώ. Εκτελήθηκε η επίθεση των γηπεδούχων. Δίχως. Νάσης. Αστοχή στο τρίποντο. Θετικό rebound του Βίχου. Ποιος. Εκμεταλλεύτηκε την συγκυρία και βρίσκεται τώρα στη γραμμή των βολών για να μειώσει. Ο Νίκος Σταυριανάκης επιστρέφει στο μάτς. Καλό μαντάτο αυτό. Φάνηκε πως τελικά δεν ήταν κάτι σημαντικό ο τραυματισμός του. Έξω η πρώτη βολή από τον Βίχο. Μέσα η δεύτερη. 21-18. Σταυριανάκης. Βαλά στη γωνία. Βλάχος προσποιείται, Τσιμπίδης μπροστά του. Ο Νίκος Σταυριανάκης θα εκτελέσει για 3. Με έξω το σούτ, μάζεψε όμως ο Βλάχος και ανανέωσε. 9-14 επίθεση. Θα γίνει το κλέψιμο όμως. Αρκέτας. Κάστη πάσα για τον Τσιμπίδη. Μπροστά του έχει τον Σταυριανάκη. Πέρασε η πάσα παρότι βρήκε σε 2 αντίπαλα χέρια. Τσακέτας, 10 δευτερόλεπτα. Τάπα στον Τσακέτα, θα γίνει και το κλέψιμο. Βρήκε ωραίο Σταυριανάκη στον Βλάχο. Πολύ ωραία φάση εδώ. Πολύ ωραίος εφηδιασμός, 23-18. Για κύριος Βλάχου. Πλέον οι Trailers φτάνουν στο συν 5. Τσιμπίδη στον Βίχο. Από κοντά εκείνος. Δεν θα δει την μπάλα να μπαίνει εντός καλαθιού. Είναι ευκαιρία του Τσιμπίδη. Άσταση και αυτή. Νάσης παίρνει και εκτελεί αμέσως. Δεν σημαδεύει σωστά. Παλεύει ο Τσιμπίδης. Του δίνει και πάλι. Άσταση και αυτή η ευκαιρία. Σταυριανάκης. Γιαφρακόπουλος. Του φύγει για λίγο η μπάλα από τα χέρια. Και πάλι Σταυριανάκης. Πολύ ωραία, βρήκε τον Βλάχο, καλάθι και φάουλ. Ακόμα μια καλή συνεργασία στα Βριανάκη Βλάχου για το 25-18 πλέον. Ωστόσο η βολή θα εκτελεστεί έπειτα από την διακοπή για το time out. Γραμμή ο Βλάχος για να εκτελέσει την συμπληρωματική βολή έπειτα από το καλάθι φάουλ που κέρδισε νωρίτερα. Θα στοχίσει όμως. Νάσης μάζεψε. Ο Ντούρμας τώρα θα αφήσει τον Τσιμπίδη για να κατεβάσει εκείνος. Και πάλι μπάλα στον Ντούρμα. Μπάλα στη γωνία. Γκόγκος εκτελεί. Είναι άστοχος όμως. Σαβριανάκης. Και στον Βλάχο. Πέρασε από τον Νάση, του κάνει το φάουλ εκείνος. Έχει γίνει χαμηλά όπως λέει ο ρέφερι. Δύο βολές τώρα για τον Βλάχο. Έξω η πρώτη. Βλάχος αστοχή και στην δεύτερη, δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι των βολών οι Trailers. Όμως θα πάρει την προσπάθεια και στη συνέχεια ο Βλάχος, ο οποίος είχε εμπιστοσύνη στα χέρια του και ό,τι δεν έφερε από τις βολές θα το φέρει στην συνέχεια για το 27-18. Τσιμπίδης. Νάσης. Είναι στον Γκόγκο. Μπαλά πέρασε και από τους 5 παίκτες των Γκράβα Θάντερς. Ο Ντούρμας δεν μπόρεσε να ευστοχίσει, στα κοπή και στην συνέχεια τον περιόχο. Συνδυασμός τώρα εδώ με αριθμητικό πλεονέκτημα για τους Trailers. Ο Βλάχος και πάλι θα εκτελέσει για 2-29-18.
στο συν 11 πλέον. Οι Trailers διψήφια διαφορά για πρώτη φορά σήμερα. Ρίχος αν και δυσκολεύτηκε κράτησε, Γκόγκος θα εκτελέσει για 3, δεν μπορεί να μειώσει, Περιόχος μαζεύει. Ένα σερί 8-0 τρέχουν τώρα οι γηπεδούχοι που μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο. Σταματάει με φάουλ τώρα η επίθεση των Trailers. Ο Ντούρμας αν είδα καλά το έχει κάνει. Ενώ ο Αντωνίου επιστρέφει στο μάτς. Στη βολή τώρα ο Βλάχος. Αυτή τη φορά βάζει την πρώτη για το 30-18. Μέσα και η δεύτερη. Διεύθυνση 2 τώρα από τον Βλάχο για το 31-18, 2 και 5. Ακόμα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τσιμπίδης, Ρογκογκός. Δεν μπόρεσε να βρει τον Νάση, ευνηδιασμός. Λάχος, δεν μπορεί να το σταματήσει ο Νάσης, θα το κάνει με φάουλ. Για μαρτυρίες από την πλευρά του Νάση. Είναι και το τρίτο δικό του. Στη γραμμή ο Βλάχος και πάλι. Νωρίτερα φτώχησε και στις δύο προσπαθίες του. Τώρα θα βάλει και πάλι την πρώτη. 32-18. Μέσα η δεύτερη. Και η δεύτερη μάλλον. 33-18. Να συσδίνει συνέχεια στο μάτς. Γκόγκος. Αλλά έφτασε στον Ντούρμα. Από κοντά αυτός θα δεχτεί το φάουλ. Και θα πάει τώρα ο ίδιος στην γραμμή των βολών. Το 21-18 έχουν να βρουν σκορ οι φιλοξενούμενοι. Αλλάξε αυτό από την βόλη του Ντούρμα, 33-19. Μαγάζει και την δεύτερη ο παίκτης των Grava Thunders, 33-20 πλέον. Στους 13 πόντους διαφορά, 1,5 λεπτό ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Κυριόχος αφήνει στο Θαβριανάκη, του δίνει και το screen. Θα συνεργαστούν οι δυο τους και πάλι. Πολύ ωραίο καλάθι εδώ. Ξετυλίχθηκε άψογα η επίθεση. Με τον Κυριόχο να τελειώνει με επιτυχία και να πηγαίνει στο συν 15 την ομάδα του. Φτάσε κοντά ο Ντούρμας. Δεν άφησε την μπάλα στο καλάθι. Κράτησε, άφησε έξω. Γκόγκος προσποιείται. 9 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Να σε ένα σουτ μέσα, απόσταση βρίσκει στόχο, 35-22. Παπαδόπουλος. Αντωνίου. Και πάλι δίνει στον Παπαδόπουλο, θα εκτελέσει από την κορυφή, χαμηλό σουτ. Να σε με αυτοθυσία εκεί μάζεψε. Και αυτός τον Τσιμπίδη. Του δίνει και λίγο χώρο. Αυτός ο Αντωνίου έχει μείνει ψηλά για να πιέσει. 29 δευτερόλεπτα ακόμα. Μια περιστροφή. Κακή εκτέλεση όμως από τον Τσιμπίδη. 20 δευτερόλεπτα όλα για τους Trailers. Ο Παπαδόπουλος οργανώνει. Πάει κοντά του Τσιμπίδης. Στα 11 δευτερόλεπτα τώρα. Αντωνίου. Ζαφρακόπουλος. Σαβριανάκης είναι που θα πάρει την εκτέλεση. Μάζεψε ο Ντούρμας, Γκόγκος στο 1 δευτερόλεπτο, θα πετάξει την μπάλα, δεν ήταν άσχημο το σουτ. Φινάλε όμως της δεύτερης περίοδου, 35-22 δείχνει ο Φωτεινός Πινάκας. Yeah.
Επιστρέφουν σιγά σιγά και πάλι δύο πεντάδες στο παρκέ. Έπειτα από την διακοπή του πρώτου ημιχρόνου για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Στο 35-22 βρισκόμαστε. Στο συν 13 οι Trailers, οι οποίοι κατάφεραν να φτιάξουν ένα σερί στο δεύτερο δεκάλεπτο, να πάρουν μια απόσταση και να βρεθούν τώρα σε υπέρ τους. 35-22 θα γίνει και το κλέψιμο. Βλάχος θα φύγει στον εφνιδιασμό, θα σκοράρει για το 37-22. Ο Βλάχος ένας από τους πιο δραστήριους παίκτες για τους Trailers σήμερα. Δουρμάς. Ο Γκόγκος θα εκτελέσει για τρεις. Δεν θα βάλει το καλάθι. Δουρμάς όμως μάζεψε και το σκουπίδι. Πήρε και το φάουλ στην συνέχεια. Θα οδηγηθεί τώρα στην γραμμή των βολών επειδή από το φάουλ που το έκανε ο Γιωργούτζος, αν δεν κάνω λάθος. Έξω πρώτη βολή. Μας εκτελεί άστοχα και την δεύτερη. Δεν μπορούν όμως να μαζέψει το rebound οι γηπεδούχοι. Τσιμπίδης κρατάει στην επίθεση και για τους, και πάλι και τους Γκράβα Thunders. Τσιμπίδης ανάμεσα από τρεις δεν μπορεί να εκτελεί σωστά. Βάζει ταχύτητα ο Βλάχος, κρατάει. Τώρα θα αφήσει τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει και χώρο και χρόνο. Δεν θα εκτελέσει σωστά. Τσαγκέτας. Ο Γκόγκος. Ντουρμάς στον Τσιμπίδη. Μια σκαστή πάσα του Νάση με στόχο τον Ντουρμά. Θέλει να παίξει και πάλι κοντά εκείνος, θέλει να παίξει και πάλι κοντά στη ρακέτα ο Ντουρμάς. Αλλά και πάλι η εκτέλεση δεν ήταν η καλύτερη. Να σας έκανε ακόμα ένα φάουλ. Βλάχος. Σε στον Αντωνίου. Παπαδόπουλος. Τσακετάς. Τσακέτας, με συγχωρείτε. Είναι αυτός που θα κάνει το δεύτερο ομαδικό για τους Γκράβα Thunders. Παπαδόπουλος. Φτιάχνει λίγο χώρο περιόχος. Αντωνίου άφησε στον τον Γιωργούτζο, ο οποίος πήρε την εκτέλεση. Με το βάλε ένα στο rebound. Τσιμπίδης. Άφησε στον Νάση. Ντουρμάς. Άρχισε να πάει πάνω του ο Βλάχος, δεν τον τιμωρεί όμως. Ο παίκτης των Γκράβα Thunders, ο Τσιμπίδης, στην δεύτερη ευκαιρία του δεν μπορεί να σκοράρει. Πέρασε ο Παπαδόπουλος, σκόραρε κιόλας. 39-22. Τακέτας. Κάνει την μπάλα, θα κάνει προς πίσω. Έχουμε και αλλαγή τώρα με τον Νάση να περνάει εκτός. Στην θέση του ο Βίχος. Ψηλώνει έτσι το σχήμα των Thunders. Βλάχος. Θα εκτελέσει για δύο πίσω από το screen του Γιωργούτζου. Τσακέτας. Μέσα στον Τσιμπίδη. Τουρμάς για τον Γκόγκο, ο οποίος είναι στο πλάι. 11 δευτερόλεπτο με σχόλιο για τους Γκράβα Thunders τώρα. Κακό το σούτ, αλλά είναι και στην πορεία της μπάλας ο Βίχος. Για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 39-24. Παπαδόπουλος. Πέρασε ωραία ο Βλάχος. Στο τελείωμα όμως θα χάλασε καθώς ήταν αδύναμο. Και η δεύτερη ευκαιρία θα μένει από τον Βλάχο. Γκόγκος. Πήρε ξανά. Ζητάει ο Βίχος, θα εκτελέσει για τρεις ο Γκόγκος, δεν θα το βάλει όμως.
Παπαδόπουλος, μια προσποίηση από τον Βλάχο. Η μπάλα είναι για τους Ράβα Thunders. Προσπαθεί να ενσυχώσει τους παίκτες του Ωνάσης, ο οποίος πέρασε εκτός νωρίτερα. Έχουμε και νέα πρόσωπα στην πεντάδα των τρέιλερς τώρα, με Αδριανάκη, Νίκο και Γιώργο να παίρνουν στο μάτς, όπως και ο Ζεφρακόπουλος. Ζεφρακόπουλος, με συγχωρείτε. Δίχως θα πάρει την εκτέλεση. Σταυριανάκης μάζεψε άρση στον Παπαδόπουλο. Τα αριστερά ο Παπαδόπουλος κλείστηκε. Ζεφρακόπουλος. Παπαδόπουλος θα πάρει το σούτ. Αναπηδάει η μπάλα, καταλήγει εκτός. Στα χέρια του Γκόγκου τώρα. 5.40 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Το σκορ στο 39-24. Δρυμάς ψάχνει λύσεις. Δεν πέρασε η πάσα. Πολύ καλή αντίδεση εδώ του Σταυριανάκη. 3-1 τώρα. Και ο Παπαδόπουλος θα τελειώσει μόνο στη φάση. Για το 41-24. Τσεγκέτας. Τσιμπίδης. Κακή η πάσα εκεί που έδωσε. Δεν υπήρχε κάποιος συμπαίκτης. Και πάλι 3-1. Αυτή τη φορά θα γίνει η πάσα και θα βγει η συνεργασία. Ο Σταυριανάκης θα σκοράρει για το 43-24. Ξεφεύγουν πλέον οι τρέιλερς, αυτό βλέπουν και οι Γκράβα Θάντερς, γι' αυτό και καλούν time out. Επιστρέψαμε πίτα από τη διακοπή για το time out των Γκράβα Thunder, 43-24 το σκορ. Τελευταίο πεντάλεπτο ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μιχαήλ θα εκτελέσει για τρεις. Πάλα στο σίδερο και από εκεί πέρασε εκτός. Πάλα στο πλάι. Ο Φρακόπουλος εκτελεί για τρεις, ούτε αυτός θα βρει στόχο. Τσιμπίδης. Πάρα λίγο να γίνει το κλέψιμο, Μιχαήλ αφήνει έξω. Αλλά θα γίνει τελικά το λάθος, δεν το γλίτωσαν οι Thunders. Ο Φρακόπουλος φεύγει στον ευνηδιασμό, χτυπούν και πάλι σε μια γρήγορη επίθεση οι γηπεδούχοι. Για το 45-24. Στο σύν 21 πλέον. Οι τρέιλερς ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι. Κύλησε η μπάλα εκεί περίεργα. Παίξε περίεργο παιχνίδι στον Ντούρμα. Σταυριανάκης, πολύ δυνατή και άστοχη πάσα του. Εκεί λοιπόν περνάει ανεκμέταλλευτη αυτή η επίθεση για τους γηπεδούχους, οι οποίοι να πούμε ότι προέρχονται από δύο σερί ετών. Τελευταία τους ήταν κόντρα στους Quilton Warlocks με 60-53, ενώ ένα σερί 4 αγωνιστικών χωρίς νίκη έχουν φτιάξει και οι Grava Thunders, οι οποίοι στην προηγούμενη αγωνιστική ήταν από τον Αλκοολικό Αστέρα με 50-67. Λοιπόν, κάποια από τις δύο ομάδες σήμερα θα επιστρέψει και πάλι στο Ροζφιλ αγώνα. Και κάποια άλλη θα δώσει συνέχεια στο αρνητικό σέρι της. Παπαδόπουλος έφτασε κοντά, σκόραρε κιόλας. 47-24. 12-2 το επιμέρου σκορ στην τρίτη περίοδο. Ζακέτας άφησε στον Τσιμπίδη. Δίχως. Αλλά και πάλι στον Τσιμπίδη, ο οποίος φτάνει κοντά, θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. 47-26. Τσιμπίδης έτοιμος στημένος στη γραμμή για τη συμπληρωματική βολή. Θα στοχίσει όμως, παραμένει 47-26. Παπαδόπουλος. Πάει από τα δεξιά, Ζακέτας στον
έμεινε πάνω του. Σαβριανάκης στον Τζαφρακόπουλο. Θα πάρει το σουτ, θα το βάλει. 50-26. 2,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Και τα πράγματα πάνε όπως ακριβώς θέλουν οι Trailers. Δίχως θα βρει ωραία τον Μιχαήλ, κανονική η άμυνα. Θα γίνει και το κλείσμα από τον Σαβριανάκη. Έχει και επιλογή πάσας του, φύγει μπάλα, αλλά έμεινε σε χέρια συμπαίκτη. Μια ευκαιρία με τον Σαβριανάκη, ο οποίος θα δεχτεί το φαουλ τελικά. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Όχι, το τρίτο είναι, με συγχωρείτε. 2-3 είναι το ομαδικά. Μέσα η πρώτη βολή. 51-26. Βάζει και τη δεύτερη. Για το 52-26 πλέον. Τσιμπίδης. Πέρασε η πάσα. Μιχαήλ. Μπάλα και πάλι στον Τσιμπίδη. Τώρα θα βρει τον Τούρμα. Τους δεν μπορεί να εκτελέσει από κοντά. Ζητάει για αλλαγή τώρα ο Τούρμας. Παπαδόπουλος. Τώρα επιστρέφει σιγά σιγά στην άμυνα και ο Τούρμας. Τους φαίνεται να μην έχει δυνάμεις. Ένα σούτ από το πλάι άστοχο από τον Σαβριανάκη. Τζακέτας. Πυροβίχος. Τσιμπίδης. Πάει κατά μέτωπον. Μπροστά από υψωμένα χέρια για από πολλά κορνιά των Trailers. Δεν θα τα καταφέρει ούτε τώρα. Ο Παδόπουλος γύρισε ωραία και απέφυγε τον Ντούρμα. Τζαφρακόπουλος. Έχουμε μια διακοπή. Αυτός συγκρούστηκαν ο Βίχος και Σταυριανάκης. Αλλαγή. Δύο αλλαγές μάλλον για τους Γκραβαθάντερς, με Νάση, Δημήτρη και Ιωάννη να παίρνουν στο μάτς. Βρήκαμε μόλις και στο τέλος. Ακόμα. Κάνει κοντά ο Νάσης, δεν μπορεί να σκοράρει. Αλλά έχει κερδίσει το φάουλ. Η πρώτη βολή παραμένει το 52-26. Στοχή και στην δεύτερη ο Νάσης. Παπαδόπουλος, 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Ψάχνει επιλογές στο Σταυριανάκη, σε αυτόν τον Τζαφρακόπουλο. Πέρασε ωραία ανάμεσα από δύο. Άφησε εξαιρετικά στο συμπέκτη του ο Πυριόχος, ούτε και αυτό στη συνέχεια θα μπορέσει να σκοράρει. Ακόμα μια ευκαιρία τώρα για τους Trailers. Παπαδόπουλος ζητάει ο Σαβριανάκης έξω, προτιμάει να εκτελέσει μπροστά από δύο αντιπάλους ο Παπαδόπουλος. Δεν καταφέρνουν τώρα να πάρουν κάτι από την επίθεση τους οι γηπεδούχοι, ενώ έχουμε και 10,7 τώρα στο ρολόι για τους φιλοξενούμενους. Τζακέτας, 5 δευτερόλεπτα. Θα εκτελέσει για τρεις τη λήξη του χρόνου, θα το βάλει κιόλας. 52-29. Και αυτό και είναι επίσης το σκορ με το οποίο ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο. Μπήκαμε μόλις και στο τέταρτο δεκάλεπτο. 52-29 δείχνει το σκορ. Με τους Trailers να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Να μην
βλέπουν κάποια αντίσταση από την πλευρά των Grava Thunder, οι οποίοι δείχνουν να το παλεύουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει αποτέλεσμα ώστε να μείνουν κοντά στο σκορ. Δίχως εδώ θα εκτελέσει για το 52-31. Σαβριανάκης πέρασε το κέντρο, άφησε τώρα στον Αντωνίου. Βλάχος, ο οποίος έχει ώρα να φανεί, είναι αλήθεια, επιθετικά. Αντωνίου, αλλά έφτασε τελικά στον Βλάχο. Πρόλαβε ο Αντωνίου νωρίτερα πριν περάσει εκτός. Και τώρα έχουμε και το φάουλ. Με τον Βλάχο να πηγαίνει στη γραμμή. Σε πρώτη βολή, 53-31. Βάζει και την δεύτερη, 54-31. Τσακέτας. Δίχως. Άφησε στον Νάση. Τόσο οροπίασε εκείνος, θα κάνει κάποια καλή εκτέλεση. Έχει τελειώσει και ο χρόνος όμως. Και έτσι έχουμε αλλαγή κατοχής. Μακρινή πάσα τώρα με στόχο τον Βλάχο και πάλι στα Βριανάκη θα εκτελέσει για τρεις από την κορυφή. Βλάχος εκεί ανάμεσα σε δύο κορμιά πήρε το rebound. Τελικά μένουν στην επίθεση οι γηπεδούχοι. Με τον Σταυριανάκη τώρα να αφήνει στον Βλάχο. Σηκώνεται για τρεις αυτός. Αστόχος και πάλι, ακόμα ένα επιθετικό rebound όμως που δεν θα φέρει κάτι καλό στην συνέχεια. Νάση φεύγει από τα δεξιά, επιστρέφει άμυνα γρήγορα από τους τρέιλερς. Θα γίνει και το κλέψιμο. Ζαχρακόπουλος, μηδιασμός τώρα για τους γηπεδούχους. Θα τον βρει από πίσω ο Μπασινάς. Και θα τον στείλει στη γραμμή. Δεύτερο ματικό αυτό για τους Grava Thunders. Κάνε ένα φάουλ μέχρι στιγμής για τους γηπεδούχους στο 4ο δεκάλεπτο. Τούρμας επέστρεψε στο παρκέ για τους φιλοξενούμενους. Ασόριξε στην πρώτη ο Ζαφρακόπουλος. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη εκτέλεση. Θα τη χάσει και αυτή. Με θετικό rebound όμως, ένα 14 δευτερόλεπτα για τους trailers. Θα μπερδευτούν όμως εκεί ο Σαβριανάκης με τον Γιωργούτζο. Γκόγκος και Τσιμπίδης τώρα στο μάτς. Κάποια συνεννόηση εκεί των διαιτητών με την γραμματεία. Και τώρα συνεχίζει το παιχνίδι με τον Τούρμα. Άφησε στον Γκόγκο. Και ο Γκόγκος βρήκε όμως και πάλι τον Ντούρμα. Στην προσπάθεια συγκρίστηκε με τον Τσιμπίδη ο Βλάχος. Ο Σταυριανάκης και βρήκε ωραία τον Ζαφρακόπουλο, ένα ανάποδο λέει από εκείνον, δεν θα βρει στόχο. Πάλι όμως μένουν στην επίθεση τρέιλερς με τον Σταυριανάκη να στέχει πίσω από τα 6.75. Και ο Τσιμπίδης. Άφησε στον Μπασινά. Προσπίση, ωραία, απέφυγε τον Βλάχο Μπασινάς, δεν θα σκοράρει όμως. Σταυριανάκης.
πάει μόνος στη φάση, φτάνει μέχρι το τέλος, δεν θα σκοράρει. Γκόγκος δεν πήρε το σούτ, θέλει να πλησιάσει. Έφτασε κοντά, δεν άφησε όμως την μπάλα στο καλάθι. Μαζεύει τώρα ο Βλάχος για να βγάλει μπροστά την ομάδα του. Καλά στη γωνία. Θα το πάρει τελικά ο Γιωργούτζος. Θετικό rebound εκεί, ξεχασμένη άμυνα των Γκράβα Thunders. Ο Βλάχος βρέθηκε ανάμεσα από Βασινά και Ντούρμα. Πέρα από το σκουπίδι και θα βρεθεί τώρα στην γραμμή των δύο βολών επίτα από το τρίτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Ενώ και ο Παπαδόπουλος επιστρέφει στο μάτι τώρα για τους γηπεδούχους. Πήρε την θέση του Σταυριανάκη. Μέσα η πρώτη βολή. 55-31. Βάζει και την δεύτερη ο Βλάχος για το 56-31. Τσιμπίδης. Ωραία περιστροφή. Θα βρεθεί και στο έδαφος μαζί με τον αντίπαλό του. 56-33, πάρα πολύ δύσκολο καλάθι εδώ από τον Τσιμπίδη. Θα σπάσει τώρα, ο Ντούρμας έκλεψε. Κόγκος. Άφησε στον Ντούρμα. 12 δευτερόλεπτα. Κόγκος βρήκε ξανά τον Ντούρμα, θα έρθει στο καλάθι για το 56-35. Παπαδόπουλος αποφεύγει την πρώτη πίεση του Τζακέτα. Βλάχος. Παπαδόπουλος αλλάζει κατεύθυνση. Ωραία, πέρασε ανάμεσα από δύο, έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό αυτό. Παπαδόπουλος άφησε στον Αντωνίου. Βασινιάς παρενέβη εκεί, έκοψε την πάσα. 10 δευτερόλεπτα πλέον στη διάθεσή τους οι γηπεδούχοι. Το δεξί χέρι θα βρει στόχο ο Παπαδόπουλος, 58-35. Yeah. 4-48 ακόμα μέχρι τη λήξη, στο 58-35 το σκορ. Όλα δείχνουν πως οι Trailers θα είναι αυτοί που θα βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί τους και θα πανηγυρίσουν σήμερα την νίκη. Το πλάι είναι άστοχο το τρίποδο του Βασινά. Του Τζακέτα, με συγχωρείτε. Βλάχος δεν διστάζει να πάει μόνος του. Μαλά κατέληξε εκτός και έχουμε για τεχνική ποινή στον Ντούρμα τώρα. Αυτός διαμαρτύρεται για φάουλ. Πάτε συζητήσεις του ρέφερι με παίχτες των Γκράβα Thunders. Συνεχίζονται οι συζητήσεις. Ο Τσακέτας είναι αυτός που τα λέει τώρα με τον ρέφερι. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να εκτελεστεί και μια βολή της τεχνικής ποινής από τον Βλάχο. Η κάμερα δεν συνεργάζεται για τόσο σήμερα. Υπήρξε και μια διακοπή στη ροή της. Δεν χάσετε και κάτω σπουδαίο, 59-37 το σκορ. Αυτή η προσπάθεια του Βλάχου. Ελπίζουμε να μην μας απασχολήσει και πάλι η κάμερα. Άμυνα εδώ από τον Ζαφρακόπουλο. Είναι και 48 ακόμα για το φινάλι του μάτς. Το σκορ στο 61-37. Τσιμπίδης υπό πίεση, υπό ασφυκτική πίεση θα σκοράρει, 61-39.
Φρακόπουλος. Κυριόχος αφήνει στον Παπαδόπουλο. Θέλησε να του περάσει και πάλι την μπαλακίνωση, δεν τα κατάφερε όμως. Τσιμπίδης. Αυτό στον Νάση. Ζητάει ο Ντρούμας, ο οποίος έχει πάρει θέση μπροστά από τον Πυριόχο. Δεν θα μπορέσει να τον νικήσει. Ντονίου. Αυτό στον Πυριόχο, η μπαλά βρήκε στα πόδια του και κατέληξε εκτός στην συνέχεια. Τελευταίο δίλεπτο ακόμα στην αναμέτρηση. Ο Ζαφρακόπουλος θα πέρασε εκτός. Ο Σταυριανάκης στην θέση του, ενώ από την άλλη έχουμε Μιχαήλ και Μπασινά να παίρνουν στο παρκέ για τους Γκράβα Θάντερς. Καγέτας. Ρε Μιχαήλ. Τσιπιδής. Θα το πάρει το σούτ. Πήγε με ταμπλό να σκοράρει. Δεν μπορείς όμως να βρει στόχο. Σταυριανάκης αφήσει τον Παπαδόπουλο. Μια ψηλή πάσα. Με στόχο τον Σταυριανάκη. Παπαδόπουλος τώρα θα εκτελέσει από την κορυφή και το βάζει. 64-39. Μιχαήλ. 1 και 10 ακόμα. Άσχετη εκτέλεση. Και τώρα μπροστά ο Σταυριανάκης. Σταματάει καθώς και μπροστά του τον Μπασινά, τον Νιού για 3. Νέο τρίποντο άστοχο αυτή τη φορά από τους Trailers. Τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Νάσης. Πάει μόνος του. Δεν μπορεί να σκοράρει. Επιμένει ο ίδιος, κρατάει, αφήνει έξω τον Μιχαήλ από το ύψος της βολής. Αυτός θα εκτελέσει για 2, μπήκε και βγήκε μπαλά. Παπαδόπουλος στα τελευταία 35 δευτερόλεπτα, τελευταίες στιγμές στο μάτς. Τους Trailers να πανηγυρίζουν την εκτιμική τους, θα πηγαίνουν στο 6-0, ενώ από την άλλη Γκράβα Θάντερς θα πέσουν στο 3-11, νέο τρίποντο από τον Παπαδόπουλο, 67-39 πλέον το σκορ. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Επίδης θέλει να βρει τον Νάση, αλλά καταλήγει εκτός. Τελευταία 7 δευτερόλεπτα. Επίδης στα 4. Με το δεξί θα σκοράρει, 67-41. Αυτό είναι και το τελικό σκορ, με το οποίο ολοκληρώνεται το παιχνίδι μας